Η επόμενη εισήγηση έχει τίτλο «ΙΛΣΑΣ. Προκλήσεις, υπηρεσίες, επόμενη μέρα». Θα παρουσιάσει η κυρία Ελένη Παπαδάτου, System Librarian του ΙΛΣΑΣ. Γεια σας και από μένα. Είμαι η Ελένη Παπαδάτου και εκπροσωπώ την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης του Συστήματος. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τις προκλήσεις, τις υπηρεσίες και την επόμενη μέρα του ΙΛΣΑΣ. Όπως ξέρετε, τα τελευταία 5 χρόνια που λειτουργεί ο ΙΛΣΑΣ σαν συνεργατικό μοντέλο, συμμετέχουν 26 ακαδημαϊκά ιδρύματα, ΑΕΗ και ΤΕΗ, που είναι διασκορπισμένα σε όλη την επικράτεια. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή στο πλαίσιο στη δομή λειτουργίας του και στον τρόπο διοίκησής του. Οι μόνες αλλαγές που έχουν γίνει είναι στη σύνθεση των οργάνων διοίκησης. Ο ΙΛΣΑΣ λειτουργεί κάτω από το ΣΕΑΒ, έχει μια γενική συνέλευση μελών, η οποία αποφασίζει για σημαντικά θέματα, τα οποία επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΒ. Όλα αυτά πλαισιώνονται από την υποστηρικτικό έργο της Κεντρικής Ομάδας. Το 2019 το Υπουργείο αποφάσισε να κάνει συγχωνεύσεις των Ιδρυμάτων και τώρα έτσι σήμερα έχουμε να συμμετέχουν 19 ΑΕΗ στο Consortium. Χρηματοδότηση γίνεται για τις συγχωνεύσεις από το Υπουργείο. Λοιπόν, έχουμε τρεις κατηγορίες Ιδρυμάτων. Όλα τα Ιδρύματα να είναι εντός ΙΛΣΑΣ. Ένα Ίδρυμα εντός και ένα Ίδρυμα εκτός ΙΛΣΑΣ με παραμονή όμως των ΙΛΣΑΣ. Ένα Ίδρυμα εντός και ένα Ίδρυμα εκτός με επιλογή άλλου συστήματος. Για παράδειγμα, την πρώτη περίπτωση, η κεντρική ομάδα πήρε την πρωτοβουλία, αφού βέβαια πήρε και την έγκριση από τους ενδιαφερόμενους, να κάνει τις διαπραγματεύσεις με τον ανάδοχο, με στόχο να επιτευχθεί συντονισμός εργασιών, μείωση κόστους. Η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα εξαιτίας καθυστερήσεις της χρηματοδότησης. Στη δεύτερη περίπτωση αφορά όταν έχουμε ένα ίδρυμα εντός ΙΛΣΑΣ και ένα ίδρυμα εκτός με επιλογή άλλου συστήματος. Τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό του Πανεπιστημίου Πάτρας με το πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που υπάρχει απόφαση αποχώρησης. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Η τρίτη περίπτωση είναι ένα ίδρυμα εντός ΙΛΣΑΣ, ένα ίδρυμα εκτός ΙΛΣΑΣ με επικρατέστερη λύση την παραμονή τους και των δυο στον ΙΛΣΑΣ. Για παράδειγμα, έχουμε αυτή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που περιλαμβάνει το πρώην ΤΕΙ Αθήνας και το ΤΕΙ Πειραιά και αυτή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι υπό διαρεύνηση ποια λύση θα προταθεί. Το επόμενο θέμα που μας απασχόλησε ήταν η εξέλιξη των βιβλιοθηκονομικών συστημάτων. Τα πληροφοριακά συστήματα βιβλιοθηκών αναπτύσσονται τις τελευταίες 4 δεκαετίες, συμβάλλοντας στην οργάνωση των βιβλιοθηκών και στη διαχείριση της γνώσης. Κάθε δεκαετία σχεδόν εξελίσσεται και μια νέα γενιά συστημάτων. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε εξέλιξη σε πολλά επίπεδα. Από τη γλώσσα προγραμματισμού της πρώτης γενιάς σε σχέση με την τωρινή, στη διαλειτουργικότητα προς την πρώτη και στη δεύτερη γενιά ήταν περιορισμένη και σε ορισμένα επίπεδα, ενώ τώρα έχουμε διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα. Τις πλατφόρμες ILS κλειδωμένη ήταν παλιά από τον κατασκευαστή, τώρα υποστηρίζεται. Η χωρητικότητα ήταν περιορισμένη, ενώ τώρα είναι περιόριστη. Και άλλες τέτοιες παραμέτρους. Έτσι έχουμε αλλαγή δομής πάνω στην οποία στηρίζονται οι βιβλιοθήκες ως οργανισμοί μέσα στην κοινωνία. Σε κάθε χώρα υπάρχει τουλάχιστον ένα δίκτυο βιβλιοθηκών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται η μάθηση και η έρευνα της ανώτερης βαθμίδας της εκπαίδευσης. Είναι η νέα γενιά των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές. Ανοιχτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική. Ολοκληρωμένα επίπεδα υποσυστημάτων και υψηλό ποσοστό διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα και εφαρμογές. Νεφοϋπολογιστική υποδομή, τα λεγόμενα cloud, σχεδιασμό με επίκεντρο το χρήστη, διαχείριση πολλαπλών σχημάτων μεταδεδομένων. Οι βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο σχήμα του ΙΛΣΑΣ έφυγαν από τα παραδοσιακά Integrated Library System και εντάσσονται στην κατηγορία των Library Service Platforms. Έτσι, κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να διαμορφώνει το περιβάλλον της σύμφωνα με τις πολιτικές της, συμμετέχοντας όμως σε ένα ευρύ περιβάλλον βιβλιοθηκών παράλληλα με όλο αυτό. Άλλο ένα θέμα το οποίο εξετάσαμε ήταν τους τελευταίους μήνες οι υπηρεσίες εμπλουτισμού περιεχομένους και εφαρμογής ΙΛΣΑΣ. Το Μάιο και Ιούνιο του 2020 αναπτύχθηκαν τρεις εφαρμογές που συμπληρώνουν και επεκτείνουν τις λειτουργίες του συστήματος. Η πρώτη εξ αυτών είναι η εφαρμογή αναζήτησης και ανάκτησης
των εγγραφών των καθιερωμένων όρων του ΙΛΣΑΣ. Αυτή η εφαρμογή δημιουργήθηκε διότι έλειπε τη σχετική λειτουργικότητα από το σύστημα. Είναι διαθέσιμη σε όσους επιθυμούν τόσο να αναζητήσουν όσο να ανακτήσουν δεδομένα, είτε απλά για να τα συμβουλευτούν, είτε να τα μεταφορτώσουν. Είναι σε το export γίνεται σε μορφή Mark XML. Στόχος είναι τα πιο συχνά εμφανιζόμενα ερωτήματα να τυποποιηθούν και να καταστούν διαθέσιμα σε επιμέρους βιβλιοθήκες. Η επόμενη εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε ήταν αυτή του Inventory. Η εφαρμογή ελέγχει και ενημερώνει αντίστοιχα τον χειριστή για τη συλλογή στην οποία ανήκει το τεκμήριο, το καθεστώς εμφάνισης της βιβλιογραφικής εγγραφής, αν είναι για παράδειγμα suppressed, την κατάσταση του item status του τεκμηρίου και τον ταξιθετικό αριθμό DUI σε σχέση με το ακριβώς προηγούμενο τεκμήριο. Το παραγόμενο αρχείο είναι σε SSV και μπορεί να επεξεργαστεί ανάλογα από την εκάστοτε βιβλιοθήκη. Η ενημέρωση των εγγραφών τεκμηρίων του συστήματος μπορεί να συμβαίνει με αυτοματοποιημένο ή μη τρόπο. Κάποια άλλη εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε είναι αυτή της προβολής εξωφύλου, που είναι αντλή δεδομένα από ελληνικά εξώφυλλα που τα έχει η Εθνική Βιβλιοθήκη και από τοπικά εξώφυλλα από τις βιβλιοθήκες και σύντομα θα εμπλουτιστεί με ξενόγλωσσο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μόνο με ελληνικό περιεχόμενο. Αυτή η ίδια επαφή βρίσκεται στο μύτο, στον κοινό ΟΠΑΚ δηλαδή που έχει το consortium. Η παρουσίαση των εξωφύλων γίνεται στο επίπεδο εμφάνισης πληροφοριών, μεμονωμένης όμως βιβλιογραφικής εγγραφής. Το τελευταίο διάστημα, όπως όλοι έχουμε παρατηρήσει, υπάρχει μια αλλαγή μοντέλου στην εργασία λόγω της πανδημίας. Είχαμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε κλειστές βιβλιοθήκες, εργασία από το σπίτι. Γι' αυτό έπρεπε να ανταποκριθούμε σαν COI, προσφέροντας ένα web περιβάλλον εισάξιο με αυτό της εφαρμογής, στο οποίο οι βιβλιοθηκονόμοι να μπορεί να κάνουν ακριβώς ή σχεδόν ακριβώς τις εργασίες που έκαναν στη βιβλιοθήκη από το σπίτι τους. Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε ήταν ο μεγάλος αριθμός των δανεισμένων βιβλίων, τα οποία λόγω της αναστολής λειτουργίας δεν μπορούσαν οι χρήστες να τα επιστρέψουν, γι' αυτό κάναμε μαζικές ανανεώσεις. Μετά το πέρας της λειτουργίας έπρεπε να βρεθεί. Το πέρας της αναστολής λειτουργίας έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος διαχείρισης των βιβλίων που επιστρέφονταν. Έτσι ακολουθήσαμε τις διεθνείς πρακτικές με καραντίνα 3 μέρες, με καινούριο item status quarantine. Οπότε σήμερα ακόμα καθημερινά η COI τρέχει λίστες προκειμένου να γνωρίζουν οι χρήστες ποια βιβλία είναι σε κατάσταση καραντίνα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Άλλα θέματα που τέθηκαν αυτή την περίοδο της καραντίνας ήταν γραφειοκρατικά και κεντρικών αποφάσεων, για που υπό κανονικές συνθήκες θα γινόταν με συνελεύσεις μελών, όπως για παράδειγμα η ΣΕΜ, που φέτος πρώτη φορά γίνεται ηλεκτρονικά. Κλείνοντας λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι αφού ζούμε σε μετάβολες καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε, η διατήρηση ενός συνεργατικού σχήματος, ανεξαρτήτως του προγράμματος που χρησιμοποιεί, οφείλει να είναι ο σκοπός των σύγχρονων βιβλιοθηκών για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμες. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω του χρόνου να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά.